Χαίρετε. Είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα ότι αρχίζουμε την ανάγνωση του 13ου κεφαλαίου του Ματθαίου, στο οποίο ο Ματθαίος έχει συνάξει 7 παραβολές του Ιησού Χριστού με κεντρικό θέμα την Βασιλεία του Θεού. Σε εκείνη την Κυριακή είχαμε διαβάσει την παραβολή του Σπορέα και είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται και αρχίζει να αναπτύσσεται όταν βρει κατάλληλο έδαφος. Και το κατάλληλο έδαφος είναι ο άνθρωπος, ο ανοιχτόκαρδος, ο καταδεκτικός, εκείνος που είναι έτοιμος να ακούσει, να κρίνει και να αποφασίσει αν θα δεχτεί ή όχι την Βασιλεία. Στη σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου, που είναι 3 παραβολές του Ιησού Χριστού, εκείνη των Ζυζανίων, εκείνη της Μαγιάς, του Προζημιού και εκείνη του Μικρού Σπόρου, ο Ιησούς προσπαθεί να απαντήσει, όχι προσπαθεί να απαντήσει, απαντά σε πρώτα πώς είναι δυνατό μέσα στην ανθρώπινη ιστορία στην οποία αποκαλύπτεται και η Βασιλεία του Θεού να συνυπάρχουν το καλό και το κακό, και πώς είναι δυνατό ένα τέτοιο κίνημα που μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού να έχει τόσο ταπεινά, τόσο ταπεινό ξεκίνημα και χωρίς ιδιαίτερης σημασίας όργανα για να το προπαγανδίσουν. Η απάντηση που δίνει σε αυτές τις παραβολές ο Ιησούς είναι ότι αφήστε να αναπτυχθούν και τα δύο, καλό και κακό, τα ζυζάνια και το καλό κριθάρι, μέχρι το θερισμό. Δηλαδή το θέμα είναι η υπομονή του Θεού, εκ μέρους του Θεού, και η μεγάλη εμπιστοσύνη του λαού του Θεού στον λόγο του και στην δίκαια κρίση του. Ας ακούσουμε τώρα την Ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο. Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς παρουσίασε ακόμη μία παραβολή λέγοντας: «Μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του. Και ενώ οι άνθρωποι του κοιμόταν, πήγε ο εχθρός του και έσπηρε από πάνω ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Όταν βλάστησε το χορτάρι και καρποφόρησε, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πήγαν λοιπόν οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στο χωράφι σου? Από πού λοιπόν προήλθαν τα ζυζάνια?» Και εκείνος τους είπε: «Άνθρωπος εχθρός το έκαμε». Και οι δούλοι του είπαν: «Θέλεις λοιπόν να πάμε και να τα μαζέψουμε?» Και εκείνος τους είπε: «Όχι, μη τυχόν, ενώ μαζεύετε τα ζυζάνια, ξεριζώσετε μαζί τους και το σιτάρι. Αφήστε να μεγαλώσουν και τα δυο μαζί μέχρι το θερισμό. Και στον καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές: συγκεντρώστε πρώτα τα ζυζάνια, δέστε τα σε δεμάτια και κάψτε τα. Ενώ το σιτάρι συγκεντρώστε το στην αποθήκη μου». Ο Ιησούς παρουσίασε και μια άλλη παραβολή λέγοντας: «Μοιάζει η Βασιλεία του Θεού των ουρανών με σπόρο συναπιού που τον έσπηρε ο άνθρωπος στο χωράφι του. Αυτός είναι ο μικρότερος όλων των σπόρων, αλλά όταν μεγαλώσει είναι μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά και γίνεται δέντρο, ώστε να έρθουν τα πουλιά του ουρανού και να φωλιάζουν στα κλαδιά του». Τους είπε και μια άλλη παραβολή: «Μοιάζει η Βασιλεία των ουρανών με προζύμι που πήρε μία γυναίκα, το έβαλε μέσα σε 3 σάτα αλεύρι, έως ότου ζυμώθηκε όλο». Όλα αυτά ο Ιησούς τα είπε με παραβολές προς τα πλήθη. Χωρίς παραβολές δεν έλεγε τίποτα, για να συμπληρωθεί εκείνο που είπε ο προφήτης όταν έλεγε: «Θα ανοίξω το στόμα μου με παραβολές, θα πω πράγματα που είναι κρυμμένα και που ποτέ δεν, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος». Τότε άφησε το πλήθος και επέστρεψε στο σπίτι. Εκεί τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Τώρα εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του χωραφιού».
Και εκείνος απαντώντας είπε: «Αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο γιος του ανθρώπου. Το χωράφι είναι ο κόσμος, ενώ ο καλός σπόρος είναι τα παιδιά της βασιλείας και τα ζυζάνια είναι τα παιδιά του πονηρού. Ενώ ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Με τον ίδιο τρόπο που μαζεύουν τα ζυζάνια και τα καίνε στην φωτιά, έτσι θα είναι και στο τέλος του κόσμου. Θα στείλει ο γιος του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το βασίλειό του όλα τα σκάνδαλα και όλα όσα κάνουν ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι που καίει. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Λόγος του Κυρίου». Οι εργάτες λοιπόν της παραβολής, σίγουροι ότι έσπηραν το καλό σπόρο που τους έδωσε το αφεντικό, ενώ τώρα διαπιστώνουν ότι μαζί με το σιτάρι αναπτύσσονται και ζυζάνια και θέλουν αμέσως να τα βγάλουν από τη μέση, να αφήσουν δηλαδή μόνο το σιτάρι να αναπτυχθεί. Το αφεντικό έχει όμως αντίθετη γνώμη. «Όχι, μη τυχόν και ενώ μαζεύετε τα ζυζάνια, ξεριζώσετε μαζί τους και το σιτάρι. Αφήστε τα να μεγαλώσουν και τα δυο μαζί μέχρι τον θερισμό». Το αφεντικό είναι υπομονετικό, είναι ανεκτικό, ενώ οι εργάτες εμφανίζονται ανυπόμονοι, αυστηροί, μη ανεκτικοί. Ο βίαιος άνθρωπος που ο καθένας από μας κρύβει μέσα του επιπλέει, έρχεται στην επιφάνεια. Αυτός ο βίαιος άνθρωπος συνήθως είναι ανώριμος, δεν σκέπτεται, αντιδρά. Και αντιδράσει ό,τι εκείνος νομίζει ότι είναι αρνητικό. Γιατί φοβάται μη τυχόν καταστρέψει αυτό το αρνητικό ότι εκείνος νομίζει ότι είναι καλό. Ενώ ο Θεός, το αφεντικό, λέει στην εικόνα του τον άνθρωπο, τους εργάτες του: «Έχετε υπομονή, μην είστε απότομοι και βίαιοι, δείξτε μακροθυμία και γενναιοδορία. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει κάποιος ικανός για μεγάλα πράγματα και να υπηρετήσει μεγάλα ιδεώδη. Δεν γίνεται κανένας μεγάλος και τρανός εκβιάζοντας και εξωθώντας τα πράγματα στα άκρα». Στην εποχή του Ιησού Χριστού, και ο Ιησούς είχε αυτούς στο μυαλό του όταν έλεγε αυτή την παραβολή, υπήρχαν πολλοί μεταξύ των Φαρισαίων και των Εσσένων που σκεφτόταν και έτσι δρούσαν να εξαναγκάσουν το λαό να γίνει ένα έθνος Άγιο, ώστε με τη σειρά τους να εξαναγκάσουν τον Μεσσία να παρουσιαστεί για να δώσει την τελική ελευθερία στο λαό. Αντίθετα, ο Ιησούς όλους αυτούς που οι άλλοι ήθελαν με το ζόρι, θα λέγαμε έτσι, να τους κάνουν Άγιους, και αν δεν τους έκαναν τους περιθωριοποιούσαν, ο Ιησούς δεν περιθωριοποιεί κανένα αμαρτωλό. Πάει να τους συναντήσει, κάνει παρέα μαζί τους, και ακόμα και όταν τους συγχωρεί τις αμαρτίες, συνιστά μην το ξανακάνεις πια. Γιατί θέλει να πει: «Ναι, το καλό και το κακό συνυπάρχουν, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Συνυπάρχουν για πολύ καιρό μαζί, γιατί τους δίνεται έτσι η ευκαιρία, ακόμα μια τελευταία ευκαιρία θα λέγαμε, και για μας το ίδιο συμβαίνει και σημαίνει για μετάνοια. Το καλό θα ξεχωρίσει από το κακό τελικά όταν η ανθρώπινη ιστορία ολοκληρωθεί και σφραγιστεί. Η επιλογή του ποιος είναι καλός και του ποιος είναι κακός δεν ανήκει στους ανθρώπους, ανήκει στον Θεό τον ίδιο».
Αλλά αυτή η συνύπαρξη του καλού και του κακού σκανδαλίζει ακόμα σήμερα τους ανθρώπους και τους σκανδάλιζε πάντοτε. Μάλιστα ένας δικός μας, ο φιλόσοφος Επίκουρος, έλεγε: «Αν ο Θεός θέλει να εξαλείψει το κακό και δεν μπορεί, τότε τι Θεός είναι? Αν ο Θεός είναι καλός αλλά δεν εξαλείφει το κακό, τότε τι Θεός είναι?» Μια πρώτη απάντηση έχουμε σε αυτή την παραβολή και στην ερμηνεία που δίνει ο Ιησούς Χριστός όταν λέει: «Με τον ίδιο τρόπο που μαζεύουν τα ζυζάνια και τα καίνε στη φωτιά, έτσι θα είναι και στο τέλος του κόσμου. Θα στείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το βασίλειό του όλα τα σκάνδαλα και όσους πράττουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Όποιος έχει αυτιά ας ακούει. Οι δίκαιοι θα λάμψουν στη δόξα του πατέρα τους σαν τον ήλιο». Ο Θεός κάνει υπομονή και δίνει ευκαιρίες, αλλά δεν είναι άδικος. Για παράδειγμα, ο Ιησούς Χριστός κάνοντας το καλό και ευεργετώντας τον λαό κατέληξε στον σταυρικό θάνατο. Ο Θεός όμως στο τέλος τον ανέστησε. Οι δύο άλλες παραβολές, η παραβολή του σπόρου του συναπιού και του προζύμιου, όπως είπαμε, είναι απάντηση στην απορία που γεννούσε η δράση και η διδασκαλία του Ιησού σχετικά με την έλευση της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή πως ένα κίνημα με τόσο ταπεινές και ασήμαντες καταβολές έχει την αξίωση να ευωδοθούν οι κόποι του. Και οι δύο λοιπόν παραβολές τονίζουν αυτή την φαινομενική αντίθεση, την χωρίς προπτική αρχή και την μεγάλη κατάληξη. Για παράδειγμα, ο Ιησούς είναι γόνος οικογένειας ξυλουργών, κάνει παρέα με παρακατιανούς. Οι σπουδαίοι της πατρίδας του και της εποχής του δεν του δίνουν καμιά σημασία. Ακόμα και πολλοί από τους αρχικούς μαθητές του τον εγκαταλείπουν και τελικά πεθαίνει εκτελεσμένος πάνω στο σταυρό. Οι μαθητές που στη συνέχεια αναλαμβάνουν να συνεχίσουν το έργο του είναι φοβισμένοι. Είναι αμόρφωτοι εργάτες της γης ή ψαράδες της λίμνης της Γαλιλαίας. Πού πάνε στα αγκάθια με ξυπόλυτα τα πόδια, θα λέγαμε σήμερα. Όμως εδώ έγκυται το μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού. Ήδη ταπεινά έχει αρχίσει το έργο του. Δεν είναι εκοφαντική η παρουσία του. Σιωπηλά διενεργείται το καλό και όχι από τους σπουδαίους ίσως αυτού του κόσμου. Στο τέλος όμως θα δώσει επιβλητικούς καρπούς. Το ίδιο συμβαίνει στις μέρες μας με την κοινότητα των μαθητών του Ιησού Χριστού που ονομάζεται Εκκλησία. Παλεύει να επιβιώσει μέσα από χίλια όσα προβλήματα, χίλιες όσες αδυναμίες, χίλια όσα σκάνδαλα εσωτερικά και εξωτερικά. Τότε και τώρα ο Ιησούς μας διδάσκει: «Έχετε εμπιστοσύνη στον Λόγο του Θεού που ενεργεί ως προζύμι και καρποφορεί ως ο σπόρος του συναπιού. Γιατί στο τέλος θα επικρατήσει ο Λόγος του Θεού. Θα λάμψουν οι δίκαιοι όπως ο ήλιος στη βασιλεία του Πατέρα». Δεν έγκυται σε εσάς να υπερασπιστείτε αυτή την βασιλεία του Θεού τώρα. Απλώς ό,τι περνάει από το χέρι σας κάντε το ώστε να είναι πιο εύκολη η διάδοσή της. Αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.